Με τον αέρα της νίκης, αλλά χωρίς να εφησυχάζουν, συνεχίζουν δυναμικά τον προεκλογικό τους αγώνα τα στελέχη και οι υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Στο πλαίσιο της διευρυμένης συνεδρίασης της ΝΟΔΕ, επαναπροσδιορίσαν το σχεδιασμό τους, καθορίζοντας το πλάνο των επόμενων εβδομάδων. Εμείς θα συνεχίσουμε όλοι μαζί να αγωνιζόμαστε δίπλα στους υποψηφίους βουλευτές μας, ώστε στις εκλογές της 25ης Ιουνίου να είμαστε πάλι πρώτοι με ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. Την επικράτηση για πρώτη φορά της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη, σημειώνοντας πάντως ότι η μάχη δεν έχει κερδιθεί και κάλεσε τα στελέχη να προχωρήσουν σε νέα προσπάθεια. Ναι, ξεκινάμε από μια πάρα πολύ καλή αφετηρία. Ναι, έχουμε αέρα στα πανιά μας. Αλλά οι εκλογές είναι μπροστά μας. Έχουμε πει πολλές φορές, η κάλπη είναι άδεια και πρέπει να ξαναγεμίσει. Όσο σε επίπεδο προσωπικό, όσο σε γενικό, αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη. Είναι ένα βάρος που μας αναλογεί τον καθένα από την πλευρά του, γιατί περιμένει ο κόσμος, περιμένουν οι πολίτες ανταπόδοση, περιμένουν αποτελέσματα. Ο στόχος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση για τη Νέα Δημοκρατία στα Χανιά είναι διτός, καθώς προσδοκά να κερδίσει και τις 4 βουλευτικές έδρες. Έχουμε μπροστά μας μια ιστορική ευκαιρία, γιατί όλοι σας και όλοι μας θα είμαστε περήφανοι. Την πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία την καταφέραμε. Το ενδεχόμενο όμως το να έχει η Νέα Δημοκρατία 4 έδρες που κάποτε φάνταζε όχι απλά αισιόδοξο, αλλά ως ένα τρελό σενάριο. Είμαστε μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Το μείζον είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκλογές της 25ης να έχει μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το δρόμο για μια νέα Ελλάδα που ξεκίνησε το 2019. Οι υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά προέταξαν τον πολιτικό λόγο του Κυριάκου Μητσοτάκη, το πρόγραμμα, την αξιοπιστία, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Εύχομαι πράγματι να πετύχουμε εκείνη την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που χρειάζεται η χώρα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να κυβερνηθεί η χώρα, να δώσουμε εκείνο το αποτέλεσμα ώστε και ο κύριος Μαρκογιαννάκης και ο κύριος Διγαλάκης να είναι αύριο στα έδρανα της Βουλής. Γι' αυτό λοιπόν στις 25 Ιουνίου η κυβέρνησή μας πρέπει να είναι δυνατή, αποτελεσματική και αυτοδύναμη. Γιατί κάνοντας μία μικρή αναδρομή στην ιστορία, στα τελευταία χρόνια, θα δούμε όλοι ότι ό,τι ισχυρό, ό,τι καλό, ό,τι προοδευτικό έχει πετύχει αυτή η χώρα, το έχουν πετύχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Τις κατευθύνσεις για τον αγώνα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο δρόμο προς τις κάλπες της 25ης Ιουνίου έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διήμερη περιοδία του στην Κρήτη.